Γεια σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο των Κυριών, πρωτάθλημα Β' κατηγορία της ΕΠΣΑ Γράμμα, σαν 17η αγωνιστική, μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική, μια και συναντιούνται η Αθλητική Ένωση Κυριών με τον Ηρακλή Ανδριάνη στην τέταρτη θέση. Είναι η ομάδα των Κυριών, η γηπεδούχος ομάδα, με τις κίτρινες εμφανίσεις, ενώ στην τρίτη θέση η ομάδα του Ηρακλή Ανδριανής, που μάλιστα αν καταφέρει και στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει νικηφόρα αποτελέσματα, τότε σίγουρα διεκδικεί την άνοδο στην Α κατηγορία. Να δώσουμε τις ιδέες των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, ο Χρήστος Εγκαιρίδης έχει κατεβάσει τον Παπαδόπουλο, τον Αχιλλέα τερματοφύλακα, Κατόγλου με το νούμερο 2, με το 3 τον Πιστικό, το 4 τον Ζαμπουνίδη, το 5 τον Ματζίδη, τον Τάσο, το 6 τον Χατζησαβίδη, το 7 τον Τσαμούζα, το 8 τον Παπαδόπουλο, τον Γιώργο, το 9 τον Καλυμάνη, το 10 τον Νικολαίδη και το 11 τον Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη. Αυτή λοιπόν είναι η 11 για τους γηπεδούχους, όπως είπαμε, με τα κιτρινόμαυρα η ομάδα της, των Κυριών. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Αποστολίδης, προπονητής για τον Ηρακλή Ανδριανής, έχει κατεβάσει τον Κοτσάκη τερματοφύλακα, τον Καρύπη τον Σταύρο με το νούμερο 2, το 3 τον Σουσαλή, το 4 τον Ζουνατζή, το 5 τον Λιόντα, το 6 τον Σκριτζόπαλη, το 7 τον Γιανακόπουλο, το 8 τον Κεσίδη, το 9 τον Φαμέλη, το 10 τον Καλογριά, το 11 τον Καρύπη, τον Στέλιο. Να δώσουμε και την τριάδα της διαιτησίας. Ο Δελγεράκης ο Σάκης είναι διαιτής, Κόντε ο πρώτος βοηθός, Ανδρέουγλου ο δεύτερος βοηθός, και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Καλύπη! Να ακουστεί το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτή. Από τον διαιτή της αναμέτρησης, τον Σάκη του Βουλγεράκη, θα προσπαθούν να διορθώσουν. Δόθηκε το σφύριγμα λοιπόν με τον Σκριτζόβαλη, τον Καρύπη, Καλογρίας, έτοιμο στην εκτέλεση του κόρνερ. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί από τον Σάκη του Βουλγεράκη. Τώρα σφύριξε για να χτυπηθεί το κόρνερ, είναι κεφαλιά και το γκολ, είναι το γκολ εκεί με τον Λιόντα, ο οποίος βγήκε στην πλάτη και με ωραία κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Καλογριά, ήρθε ο Λιόντας με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι στο 6ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ανοίγουν το σκορ η ομάδα της Ανδριανής. Μπαλακοντράρι με κεφαλιά του Καρύπη, κεφαλιά πάσα, θα γίνει το σούτ λίγο έξω. Καλό το σούτ, θα χάσει από τον Σκριτζόβαλη, του Ματζίδης η κόντρα σε ευνοούν τον Σκριτζόβαλη, θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει Καλογρίας, Σκριτζόβαλης, θα γίνει το σούτ, η απόκριση του Παπαδόπουλου σε κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια Σκριτζόβαλη, ο οποίος έκανε τελικά το σούτ, την μπάλα αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ, Κρακόπουλος εκτελεί, είναι καλή εκτέλεση, η μπάλα δεν απομακρύνεται, θα γίνει το σούτ, έχουμε γκολ. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Παπαδόπουλου και είναι ο Καλογρίας αυτός που με ψύχρεμο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας των Κυργίων. Ο Παπαδόπουλος φάνηκε να ελέγχει, αλλά του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Και έτσι έχουμε το 0-2 με το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Καλογριάς στο 18ο λεπτό του πρώτου μέρους. Μπάλα προς την περιοχή, Καλυμάνης προσπαθεί να αποφύγει και να βρει τρόπο για να κάνει το σούτ, δεν τα καταφέρνει. Ο Παπαδόπουλος μπήκε στην φάση, Καλυμάνης έκανε ένα γυριστό, έτσι εντυπωσιακό σούτ. Μπάλα όμως εύκολα στον τερματοφύλακα του Κοτσάκη. Κεσίδης και πάλι Λιόντα. Μαφιά μπαλιά, ψάχνει τον Καλογριά. Είναι πιο γρήγορος από τον Ντουματζίδη. Καλογριά, τέτα τέτ πλασάρι, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και έχουμε το 0-3. Πολύ ωραία η βαθιά μπαλιά που έγινε από τον Λιόντα στην πλάτη των αμυντικών εκεί. Ο Καλογριάς το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, πέρασε στο σπριντ τον Ντουματζίδη. Βρέθηκε τέτα τέτα από τον Παπαδόπουλο, πλάσαρε και στο 27 έχουμε το ΑΕ Κυργίων Ηρακλής Ανδριανής 0-3 χάρη στα γκολ του Λιόντα και τα 2
του Καλογρία, πολύ καλή πασάγια τον Φαμίλη, βγάζει τον Σούσαλη. Σούσαλης αποφεύγει, ψάχνει και στήριγμα, πάει στην ατομική προσπάθεια, θα μπει από πλάγι, θα κάνει το σου κατά λίγια. Καλή προσπάθεια από τον Σούσαλη, σε καλό σημείο, Ζαπουνίδης είναι και αυτός ο θέση. Θα γίνει το σουτ πινάου, πιστικός εκτελεί, η μπάλα εκτελεί στην περιοχή, Κοτσάκι με γροθιές θα διώξει, Παπαδόπουλος αποφεύγει, θα κερδίσει και φάουλ. Ζαπουνίδης έτοιμος, θα εκτελέσει, είναι και αυτό ψηλά, out. Δεν θα έρχεσαι ο Λιγεράκης να στηρίξει λίγη στο πρώτο ημίχρονο και αυτό κάνει. Ένα πρώτο ημίχρονο που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Με την ομάδα της Αδριανής να προηγείται με 0-3. Κλείνεται. Θα χάσει μπάλα από τον Καλογρία. Θα κάνει και το σουτ. Παπαδόπουλος είναι σε καλή θέση. Θα μπλοκάρει την μπάλα στο σουτ που έγινε από τον Καλογρία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Με Γιόντα να περνάει την πάσα. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε τον Σούσαλη. Σούσαλη από πλάγια θα πει στην περιοχή. Άρχισε το κοντρόλ. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος. Εκτελέσει είναι καλή εκτέλεση, Παπαδόπουλος δεν έχει πρόβλημα. Παπαδόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει, επιμένει, Παπαδόπουλος θα κάνει το σουτ μπαλά έξω, καλή προσπάθεια. Από τον Παπαδόπουλο, το σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο έξω από το αριστερό καθοδοκάρι Καλογρίας. Θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Καπανίδης, θα παίξει με τον Νικολαίδη και πάλι Καπανίδης. Καπανίδης προσπάθησε να κάνει το σουτ, ο Κουλουμτζής αποφεύγει, θα βρει τρόπο για να σουτάρει πίσω στον Ολιόντα. Αυτός θα βρει τον Καλογρία. Καλογρίας θα κάνει το σουτ, Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλογρίας θα περάσει για τον Κουλουμτζή. Κουλουμτζή, πλασάρι, Παπαδόπουλος, Καλογρίας, πλασάρι και το γκολ είναι το... Όχι, είναι offside. Δεν μετράει τον goal, έχουμε offside που δίνει ο βοηθός αυτή την προσπάθεια που έγινε από τον Καλογρία, ο οποίος πέτυχε τον goal, αλλά ο βοηθός εκεί δεν του δίνει το δικαίωμα να το πανηγυρίσει. Πιστικός διώχνει Καλογρίας. Καλογρίας θα κατεβάσει, θα κάνει και το σουτ Παπαδόπουλος σου επέφτηκε. Μπλοκάρει αυτό το σουτ που έγινε από τον Καλογρία και τον Ολιόντα. Και τώρα το φινάλι της αναμέτρησης, μια δίκαιη επικράτηση για την ομάδα της Αδριανής στο σημερινό παιχνίδι με τελικό 0-3. Καταρχήν να δώσει χαρακτηρία και στις δύο ομάδες που αγωνιστήκανε. Για μένα προσωπικά, όπως το έχω πει και στο πρώτο γύρο, συναισθηματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να συγχαρώ και τη δικιά μου ομάδα που πήγαμε αποφασισμένοι και νομίζω από το πρώτο ημίχρονο καταφέραμε και βάλαμε τις βάσεις που έπρεπε για το παιχνίδι. Μετά εδώ παίξαμε και κάποια παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Συγχαρητήρια στον δάσκαλο. Για μένα θα είναι μια ζωή ο δάσκαλος. Είναι ο άνθρωπος που με εμπιστεύτηκε και με έβαλε στα γήπεδα για να καταφέρω να προπονήσω και εγώ μια ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά από εδώ, τα κύρια που με υποδέχτηκαν. Αυτά, καλή συνέχεια στα κύρια και συγχαρητήρια πάλι στα δικά μου τα παιδιά. Στα τα λόγια του Γιάννη, μπορεί όντως στα πρώτα βήματα, δεν θα πω για το παιχνίδι κάτι, θα ξεκινήσω λίγο αφού σταμάτησε ο Γιάννης. Εντάξει, τα πρώτα βήματα όντως τα κάναμε μαζί, ήμασταν μαζί ένα δίδυμο εδώ πέρα στο χωριό για αρκετά χρόνια. Αλλά αυτό που έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει μόνος του, γιατί έχει και διάθεση και όρεξη και διαβάζει πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα χρειαστούν το ποδόσφαιρο, πρέπει να είσαι ενημερωμένος από τις εξελίξεις που τρέχει συνέχεια. Είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει, ένα παιδί το οποίο για μένα. Άμα τον αφήσει οποιαδήποτε ομάδα θα κάνει δουλειά, θα προσφέρει έργο και είναι ένα παιδί που το πιστεύω πολύ. Τώρα, όσο για το αγωνιστικό κομμάτι, εντάξει, αυτό που ο Γιάννης με κάλυψε, πιστεύω, μπήκαν πιο αποφασισμένοι η ομάδα της Αδριανής. Δεχτήκαμε 3 γκολ στο ημίχρονο, εμείς δεν είχαμε κάτι να δείξουμε. Πήγαμε πολύ χαλάρη, απάθεια στο παιχνίδι, χωρίς τα ρεξίματα, χωρίς τακτικά κομμάτια. Τέλος πάντων, εντάξει, δίκαιη η νίκη της Αδριανής. Εύχομαι ολόψυχα μέσα από την ψυχή μου να κατακτήσει το πρωτάθλημα, να πετύχει το στόχο του.
για να πάρει αυτό τα αίσθημα που του αξίζουν τόσα χρόνια στον πόλεμο.